Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα, πάμε πάρα τώρα πολύ. Σε έναν δήμαρχο, ο κύριος Αλέξανδρος Καρδαμπίκης είναι εδώ, είναι ο δήμαρχος των Αγράφων. Γεια σας, κύριε δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα εσείς πήρατε μια πρωτοβουλία και δίνετε 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο Δήμο. Να τα πούμε έτσι λίγο απλά τα πράγματα. Καταρχήν, εγώ έχω εκλεγεί για δεύτερη φορά δήμαρχο. Συγχαρητήρια. Κάναμε μια προσομοίωση, ευχαριστώ πολύ. Κάναμε μια προσομοίωση στην πραγματικότητα όταν πήγαμε εκεί πέρα. Το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μάλιστα. Τι κάναμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε 2-3 κινήσεις στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε μόνοι μας να ανατρέψουμε το δημογραφικό, γιατί αν δεν πάρουν μέτρα η κεντρική κυβέρνηση, και θα πούμε μετά, γιατί είχαμε μια συνάντηση με την κυρία Ζαχαράκη. Ναι, ναι. Στα Άγραφα αυτή τη στιγμή υλοποιείται το πρόγραμμα Home Genesis, που όποια γυναίκα γεννάει δωρεάν, mm-hmm. ακόμα και κεσαρική, ακόμα και εξωσωματική. Και καταφέραμε πέρυσι με το Ίδρυμα Νιάρχου και με το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδος, συν το Δήμο, όλα τα παιδάκια, 350 παιδάκια, είχαν ένα σάντουιτς και ένα χυμό. Πέρυσι πήραμε μια απόφαση σαν δημοτική αρχή. Όλα οι μαμάδες που γίνανε μαμάδες το 2022 πήραν 1.500 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό πέρασε απαρατήρητο. Τώρα, εγώ από την πρώτη πρώτη θα το διπλασιάσετε. Θα το διπλασιάσουμε. Είναι σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους που μένουν εκεί. Αλλά αυτό από μόνο τους δεν φτάνουν. Πρέπει να γίνουν και άλλες υποδομές και άλλα πράγματα. Πρώτα πρέπει να γίνει πολιτική, να παραμείνει ο κόσμος εκεί πέρα. Ναι, γιατί αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε, ότι ο κόσμος δεν μένει στα χωριά των Αγράφων. Και να πω ένα πράγμα. Για εμάς, οι πάρα πολλοί συντοπίτες μας ασχολούνται με τη κτηνοτροφία. Mm-hmm. Η κτηνοτροφία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλη κρίση στα δικά μου τα χωριά. Όχι τόσο πολύ από την οικονομική κρίση, που είναι οικονομική κρίση, είναι από το πρόβλημα των λύκων. Το πρόβλημα των λύκων είναι πολύ μεγάλο. Έχουν αφανιστεί πάρα πολλά κοπάδια. Πολλοί έχουν εγκαταλείψει το κτηνοτροφικό επάγγελμα. Χθες ήμασταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με 2 συναδέλφους δημάρχους της Λίμνης Πλαστήρα και της Αργυθέας. Βάλαμε το θέμα. Ή πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα, ή πρέπει να πούμε στους ανθρώπους να σταματήσουν να κάνουν αυτό το επάγγελμα. Αλλά αν σταματήσουν, θα φύγουν και αυτοί. Ναι, θα φύγουν. Η πολιτεία. Τόσο μεγάλο πρόβλημα με λύκους έχετε. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αφανίζονται κοπάδια. Τι μπορώ λέτε. Να σας πω. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει μειωθεί και στο μισό το ζωικό κεφάλαιο. Από τους λύκους. Από τους λύκους. Εν τω μεταξύ, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε εμάς είναι το περιβάλλον πάνω. Αν δεν βάζεις τα ζώα έξω για να βοσκήσεις σε αυτό το περιβάλλον, δεν θα έχεις και την ανάλογη ποιότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ιδιοκτήτης της μονάδας να βγάλει έξω μόνο του τα ζώα, αν δεν έχει την καραμπίνη ή οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε, και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Άρα, λοιπόν, κάθε οικογένεια που θα κάνει το παιδί της εκεί στα Άγραφα θα πάρει 5.000 ευρώ. Γιατί είναι 2.000 που δίνει το κράτος και 3 ευρώ. Να πω μόνο το τελευταίο, μια και μιλάγαμε για τουριστικούς προορισμούς. Τα χωριά τα δικά μας ενδείκνυται για τουριστικό προορισμό. Και το Σαββατοκύριακο αυτό μας έρχεται, υπάρχει μια εκδήλωση Τσίπουρου στα Άγραφα, στη Γρανίτσα, στο χωριό μου, που θα μαζευτεί πολλοί κόσμος. Έχουμε δωρεάν Τσίπουρα, μεζέδες και όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.